Είσαι προσκεκλημένος του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Ινστιτούτου Νίκος Πουλετζάς για ένα διεθνές συνέδριο υπό τον τίτλο «Η αριστερά στην κυβέρνηση, τι, γιατί και πώς». Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια ερώτηση οικονομικής φύσης. Πιστεύεις ότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός έχει ξεπεράσει το σοκ από την οικονομική κρίση του 2008-2009, δηλαδή βρίσκεται σε μια πορεία σταδιακής, ναι, αργής, αλλά ανάκαμψης? Πες μου τις σκέψεις σου σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία. Νομίζω ότι δεν βιώνουμε την τελική κρίση του καπιταλισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τη σκέψη ότι ενδεχομένως βιώνουμε την τελική του κρίση. Ο καπιταλισμός θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρι ότου η αριστερά να καταστεί τόσο ισχυρή ώστε να τον αντικαταστήσει. Μια κρίση θα διαδέχεται την άλλη και ενδέχεται να γίνει ακόμη αγριότερος εάν η περιβαλλοντική κρίση λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση δεν θα αφανίσει τον καπιταλισμό, ούτε θα αφανίσει τον κόσμο μας, παρά την καταστροφολογία. Παρά όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι ελάχιστος ακόμη χρόνος απομένει για τον κόσμο μας. Πρόκειται για μια σφοδρή κρίση παρόλα αυτά. Πρόκειται για την τέταρτη σφοδρότερη κρίση, η πρώτη στα τέλη του 19ου αιώνα, η μεγάλη ύφεση του 1930, η τρίτη μεγάλη κρίση τη δεκαετία του 70 και τώρα βιώνουμε την τέταρτη σφοδρότερη κρίση του καπιταλισμού, την πρώτη μεγάλη κρίση του 21ου αιώνα. Είναι χρονοβόρα, δεν φεύγει, έχει μεγάλη διάρκεια, υπάρχει σημαντική έλλειψη επαρκούς ζήτησης, κυρίως από τις πλούσιες χώρες του κεφαλαίου. Οι ΗΠΑ υπήρξαν οι καταναλωτές, οι τελικοί αποδέκτες όλων των προϊόντων του καπιταλισμού, προϊόντων που παράγονται στην Κίνα και πολλούνται σε αλυσίδες όπως το Walmart, και ο Αμερικάνος καταναλωτής, που ήταν ένας καταναλωτής που ουσιαστικά βασίστηκε στο χρέος, δεν δύναται πλέον να αγοράζει όλα αυτά τα προϊόντα. Επιπροσθέτως, το τραπεζικό σύστημα είναι ιδιαίτερο στρωτό. Αυτό σημαίνει ότι αφού υπάρχει έλλειψη ζήτησης, ότι και οι ενισιανές λύσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές. Εάν υπήρχαν κυβερνήσεις που θα είχαν την πρόταση να αυξήσουν τη δημόσια δαπάνη και να προχωρήσουν σε μαζική άμεση απασχόληση, διότι δεν τίθεται θέμα μόνο διαχείρισης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να λάβουν μέτρα άμεσης απασχόλησης. Υπάρχουν εταιρικοί όμιλοι που έχουν υψηλά κέρδη, αλλά δεν θέλουν να τα επενδύσουν. Οι τράπεζες είναι αδύναμες και δεν θέλουν να δανείσουν. Υπάρχει θέμα επιτόκιου ομολογιακού δανείου, διότι τα επιτόκια είναι είτε ρυψοκίνδυνα όπως στην Ελλάδα, είτε χαμηλά όπως στις ΗΠΑ. Για να υπάρξει λοιπόν ζήτηση, πρέπει να υπάρξουν δημόσιες δαπάνες και άμεση απασχόληση. Και αυτό είναι κάτι που δεν βλέπουμε. Δεν υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις που είναι έτοιμες να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι δεν θα βγούμε από αυτή την κρίση τόσο εύκολα. Το πρόβλημα, η ερώτησή μου πάντως ήταν επί της ουσίας του κενσιανισμού. Οι πολιτικές του Κέινς απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση και τη δεκαετία του 30. Η κρίση του 30 ξεπεράστηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1974 αποδείχθηκαν τελείως ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την κρίση. Γι' αυτό και ο ανθρωπισμός. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν επί της ουσίας μπορεί να είναι αποτελεσματικός κενσιανισμός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια κενσιανή λύση για τον καπιταλισμό. Η μαζική και άμεση εμπλοκή του κράτους θα μπορούσε να μας οδηγήσει έξω από την κρίση αυτή, αλλά δεν θα επέλυε την κρίση του καπιταλισμού, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Συνεπώς, η δημόσια δαπάνη θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση αυτής της κρίσης, αλλά δεν θα μπορούσε να επιλύσει τα προβλήματα του καπιταλισμού μια για πάντα. Το λάθος της κεϊνσιανής φιλοσοφίας είναι
του ότι υποστηρίζει ότι μπορούμε να σταθεροποιήσουμε τον καπιταλισμό. Δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε τον καπιταλισμό. Θα μπορούσαμε όμως να δημιουργήσουμε μία βάση για την έξοδο από την τρέχουσα κρίση, αν εφαρμόσουμε κάποια μέτρα. Τίθεται θέμα ταξικής ισορροπίας και δύναμης του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου, που επιθυμεί να βλέπει τις κυβερνήσεις να δαπανούν χρήματα προκειμένου να αποπληρώσουν τα ομόλογα και όχι να ενισχύσουν την απασχόληση. Ας έρθουμε τώρα στο συνέδριο που είναι η αριστερά στην κυβέρνηση. Θεωρήσει παγκόσμια ως αυθεντία πάνω σε ζητήματα υπεριαλισμού και παγκοσμιοποίησης. Η ερώτησή μου εδώ τώρα είναι η εξής. Πόση αυτονομία έχουν απομείνει στα κράτη, ιδιαίτερα σε μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, σε έναν καπιταλισμό που είναι παγκόσμιος? We don't know. Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει αυτονομία στα κράτη, διότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός ουσιαστικά εκφράζεται μέσω των κρατών, πραγματώνεται μέσα από τα κράτη. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για αλλαγή του ελληνικού κράτους, ώστε να καταστεί καταλληλότερο για την λειτουργία του καπιταλισμού. Δεδομένου λοιπόν ότι δεν χάνουν την δύναμή τους, έχουν δύναμη να προκαλέσουν τον καπιταλισμό, να αλλάξουν την πραγματικότητα του καπιταλισμού. Εάν αναπτυχθούν στα κράτη αυτά οι απαραίτητες δυνάμεις ανατροπής. Συνεπώς, αυτό μας δείχνει ότι το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να κάνει αυτό που προβληματίζει το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να εισάγει ελέγχους επί του κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, επιθυμεί να εξαλείψει τους ελέγχους στη διακίνηση του κεφαλαίου. Το ελληνικό κράτος έχει την δύναμη, έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αυτούς τους ελέγχους, και όλοι αυτοί οι φορείς που προανέφερα φοβούνται ότι μια τέτοια απόφαση από το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για άλλα κράτη. Η συζήτηση στην αριστερά στη σχέση με τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό ήταν πολλωμένη ανάμεσα στο αν μπορεί να γίνει ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός με μεταρρύθμιση ή με επανάσταση. Θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι στη σημερινή συγκυρία μπορεί να υπάρξει ένας ειρηνικός δημοκρατικός δρόμος προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Again, we don't know. Και πάλι δεν ξέρουμε. Είναι δύσκολο παρόλα αυτά να σκεφτώ οποιαδήποτε άλλη λύση από το να προσπαθήσουμε. Οι εξεγέρσεις δύσκολα ανατρέπουν μια κυβέρνηση. Βεβαίως αυτό έγινε στην Ουκρανία, αλλά υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες. Δεν επρόκειτο για μια κοινωνική επανάσταση. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη εξέγερση θα οδηγήσει τη χώρα ακόμα βαθύτερα στον καπιταλισμό. Το σημαντικό είναι να εισάγουμε μεταρρυθμίσεις που θα δομηθούν με τρόπο που θα δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες επιθυμίες για ακόμη πιο ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Όχι να εισάγουμε μεταρρυθμίσεις που θα μας κάνουν να σκεφτούμε «Α, το λύσαμε το πρόβλημα του καπιταλισμού». Αυτό έγινε με την σοσιαλδημοκρατία. Αυτό κατέκριναν οι επαναστάτες ως ρεφορμισμό. Αν θα υπάρξει η υποστήριξη ώστε να προβούμε σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, αν σε μία συγκεκριμένη χώρα οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα προκαλέσουν στρατιωτική παρέμβαση, αν για παράδειγμα στη χώρα μου στον Καναδά η Αμερική έστελνε τους πεζοναύτες της δεδομένων της εγκύτητας και των συνόρων, όλα αυτά εξαρτώνται
από την ισορροπία των δυνάμεων στην εκάστοτε χώρα. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας που θα μπορούσε να αποτελέσει απάντηση στο ερώτημα που θέλετε. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών, είναι θέμα ταξικής μάχης, είναι θέμα γεωπολιτικής θέσης. Δεν μιλάμε για κάτι αφηρημένο. Ακριβώς αυτά που είπες είναι τα προβλήματα. Και το ερώτημά μου είναι πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που θα δεχθεί, να γίνει πιο συντηρητικός, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς, ποιος είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο, αν υπάρχει κάποιος τρόπος, μέσα από τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τα σαν τα προβλήματα. The political document. Το πολιτικό έγγραφο που μεταφράσατε στα αγγλικά και αναρτήσατε στο site σας μετά το συνέδριό σας το 2013 ολοκληρώνεται λέγοντας, αναφέροντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναζητά την εντολή να κάνει κάποια πράγματα για τους πολίτες. Ότι ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε πραγματικά να επιτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν αν υπήρχε παράλληλα ένα μαχητικό, καταλυτικό, πολυδιάστατο κίνημα ανατροπής πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή θα ήταν η μοναδική ελπίδα να μην παγιδευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κρατική εξουσία και σε ένα πολύ... σε μια πολύ περιορισμένη πραγματιστική προσέγγιση. Χρειάζεται λοιπόν ένα κίνημα ανατροπής. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην κατάκτηση της εξουσίας, της κυβέρνησης ή αν πραγματικά καταβάλει πάσα προσπάθεια προκειμένου να οικοδομήσει αυτού του είδους το ανατρεπτικό κίνημα. Outside. Η τελευταία ερώτηση είναι πόσο αισιόδοξο είσαι ότι μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς, να πυροδοτήσει μάλλον μια αλλαγή των συσχετισμών σε ευρωπαϊκό ή τουλάχιστον επίπεδο. It's very difficult to say. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ακράδαντα ότι εναπόκειται στην αριστερά, κυρίως στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, να επιδιώξουν να αλλάξουν την ισορροπία των δυνάμεων στις χώρες τους, ώστε να δώσουν μεγαλύτερη ανάσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού λάβει την εξουσία, αποδείξει ότι κατορθώνει να προκαλέσει τον νέο φιλελευθερισμό, θα μπορούσε να ενθαρρύνει άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο.